ψάχνει τον κόσμο, ψάχνει η αστυνομία, ψάχνουμε όλοι μαζί, δεν έχουμε βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Μόνο να είναι καλά, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν... Όλοι κάνουν λόγο για μια εξαιρετική κοπέλα και μητέρα. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να... Να το σκεφτώ πώς δεν μπορεί να αφήσει τα παιδιά της. Δηλαδή, καμιά μάνα δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά η Αθήνα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Πότε την είδατε τελευταία φορά? Εγώ την είδα το Σάββατο το βράδυ, 10 η ώρα, 10 παρά, κάπου εκεί. Πήγαινα στη δουλειά μου, ερχόμουν, είχαμε κάποια επαφή, ας πούμε, συχνά γιατί κατά τη διάρκεια τη όλη τη ημέρα, όπως καθημερινά ήμασταν. Εσείς εργάζεστε κάπου? Εγώ έχω τη... εργάζομαι αγρότης, είμαι με τα κτήματα, στα χωράφια είναι. Οπότε πήγατε στη δουλειά σας κανονικά το Σάββατο και τελευταία φορά πότε την είδατε? Δεν πήγα κανονικά γιατί είχε πρόβλημα με το πόδι της και η βοήθεια, ας πούμε, να μην ζορίζει το πόδι της. Δηλαδή έκανα κάποιες δουλειές στο σπίτι και έφυγα πιο αργά στο χωράφι. Τι ώρα φύγατε για το χωράφι? Ήταν να πάω 9, ξέρω εγώ, και πήγα 11. Έκατα σφουγγάριζα, έβαλα ένα πλυντήριο, ξέρω εγώ, να πλένεται. Τι είχε πάθει στο πόδι? Το πόδι του είχε σπάσει 1η Δεκεμβρίου, ύψος στο αστράγαλο κάτω. Είχε γύψο, τον γύψο όμως τον είχε βγάλει τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε. Άρα μια μέρα πριν εξαφανιστεί είχε βγάλει το γύψο. Ναι, αλλά φορά και μάρτυκα. Δηλαδή ο γιατρός της είπε να αφήσει τον μάρτυκα πάνω. Επομένως δεν μπορούσε να το πατήσει καλά, να περπατήσει σωστά. Δεν ξέρω, γιατί ήταν δυνατή η κοπέλα και ας πούμε κάνει σε κάποια στιγμή το απόγευμα το είχε βγάλει τον μάρτυκα όταν γύρισα εγώ από τη δουλειά. Και το ρωτώ γιατί το έβγαλε στο ναρτικό. Ο γιατρός είπε την Τετάρτη, αύριο πούμε, ότι θα το έβγαλε, για να δούμε αν θα μπορεί και ξέρω εγώ. Όχι, είναι καλά, λέει, το πατάω, λέω, κάνεις βλακίες, ξέρω εγώ, μην το κάνεις, μην κάνεις βλακίες, θα σου μείνει για όλη τη ζωή και τέτοια. Όχι, ξέρω εγώ, λέει, τον εαυτό μου, είναι δυνατή και τέτοια. Ο γιατρός είπε ότι δεν ήταν καλά. Πώς το είχε χτυπήσει? Είχε πέσει στη σκάλα, έξω από το σπίτι. Ήμουν μπροστά, ήμουν με τα παιδιά στο αυτοκίνητο, την περιμέναμε να φύγει να την πάω κάπου στο γυμναστήριο πάνω. Και κράταγε κάτι πράγματα στα χέρια της, έπεσε στο τελευταίο του σκαλοπάτι. Γλίστρησε. Δηλαδή, την είδα πεσμένη, δηλαδή, πώς το πω. Έπεσε και την πήρα κατευθείαν, άφησα τα μωρά στην μέρα μου και την πήγα στο νοσοκομείο. Κάναμε τα ξενικές και τα λοιπά και είχε πρόβλημα σοβαρό, ας πούμε. Έπρεπε να είναι κινητοποιημένο. Και έμεινε αρκετές μέρες με το γύψο. Έμεινε μέχρι τις 7 του μηνός. Πολλές μέρες, ένα μήνα περίπου. Ναι. Να πάμε λίγο στο βράδυ του Σαββάτου. Ποια ήταν η τελευταία στιγμή που την είδατε το Σάββατο? Η τελευταία στιγμή ήταν στο σαλόνι που εγώ είχα κάποια δουλειά, ήρθα 5 παρά, έφαγα, έκανα μπάνια και έφυγα για μια συγκέντρωση που είχαμε με τον Αγροτικό Σύλλογο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γύρισα 9 παρά, κάπου εκεί γύρω στις 9. Ήταν έτσι κάπως και το απόγευμα, ήταν κάπως διαφορετική στο πρόσωπο, σαν κάτι να έχει γίνει. Δεν ξέρω. Μόνο την μέρα του Σαββάτου ήταν διαφορετική. Όταν τη έδινε επίμονα δεν μου έλεγε. Μου είπε ότι απλά μαλώσαν τα παιδιά ή ότι χτυπήθηκαν, ας πούμε, μπουνιές και τέτοια και αυτό. Της είπα μην αγχώνεσαι γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα ότι έτσι είναι τα μωρά, εντάξει θα κάνουμε λίγο υπομονή, είναι ζόρι βέβαια και να είσαι κινητοποιημένος μέσα στο σπίτι να μην μπορείς να κάνεις κάτι και να γκρινιάζουν και οι υπόλοιποι, ξέρω, είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, τη πρότεινα να την πάρω μια κρέπα έτσι λίγο για να ξεχαστεί, ξέρω εγώ, από ένα μαγαζί εδώ έξω. Αρχή μου είπε όχι, μετά μου λέει αν την πήγαινε, αν την βαριέσαι, πήγα την έφερα. Την έφαγε, εγώ τσίπησα στο τραπέζι, αυτή καθόταν στο καναπέ. Την έφαγε, μου λέει θα βγω, έχω κανονίσει να βγω με παρέα. Τη λέω με το πόδι έτσι θα βγεις, ναι. Θες να έρθω κι εγώ, όχι, μου λέει κάτσε εδώ με τα μωρά, μήπως ξυπνήσει κανένα μωρό. Μην ποιος θα πας, δεν μου είπε με ποιος θα πάει. Τι ώρα έγιναν αυτά, τι ώρα σας είπε ότι θα βγει έξω? Γύρω στις 9.30 και 10 παρά εκεί πέρα. Της ρώτησαν θέλει λεφτά και μου είπε έχω. Αυτό. Μετά εγώ κάθισα στον καναπέ, την είδα να πάει στο δωμάτιο προφανώς για να ετοιμαστεί, γιατί φορούσε μια φορνίτσα, ξέρω εγώ, αν τέτοιο. Συνήθιζε να βγαίνει μόνη της? Κάποιες φορές ναι, όχι μόνη της, με παρέες. Να μην βγαίνετε μαζί, αυτό εννοώ. Βγαίναμε μαζί, αλλά κάποιες στιγμές και εγώ έβγαινα μόνος μου, αντροπαρέα δηλαδή. Και εκείνη με τις φίλες της κάποιες φορές. Εκείνη, ας πούμε, ναι, τις περισσότερες φορές βγαίναμε μαζί με τα μωρά, με τα βερνίτσα, αλλά κάποιες στιγμές ήθελε να βγει και έτσι, κατανοητό, δεν νομίζω να... Άρα τελευταία φορά την είδατε εσείς γύρω στις 10 παρά, έφυγε από το σπίτι? Έφυγε ανάμεσα 10 με 11 παρά. Σας είχε πάρει ο ύπνος στο σαλόνι εσάς? Ναι, εγώ θυμάμαι. Δεν την είδατε δηλαδή? Μετά, είναι καλά να έρθει. Δεν ξέρετε τι φορούσε, δεν την είδατε τι ρούχα έβαλε για να βγει έξω? Όχι, δυστυχώς.
Το κινητό της το πήρε μαζί. Το κινητό της όταν της πήγε, αυτό είναι το τρελό που μόλις το ανακάλυψα, ας πούμε, δεν μπόρεσα να κινηθώ, δεν μπόρεσα να... Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Είχε δύο κινητά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Από τα ρούχα της λείπουν κάποια συγκεκριμένα ρούχα που φορούσε για το βράδυ. Δεν ξέρω εγώ αυτά, δηλαδή δεν προσέχω ρούχα. Έχω ψάξει τα ρούχα, αλλά δεν έχω βγάλει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή ότι λείπει αυτό πράσινο, μπλε, κόκκινο, ξέρω εγώ, να μπορώ να δώσω πληροφορίες, γιατί και στην ιστορία αυτό το πρόβλημα έχουμε. Το κινητό της δέχτηκε κάποια κλήση το βράδυ, γιατί αν έβγαινε έξω και είχε κανονίσει ραντεβού, θα την έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, για να δούμε ποιος έχει πάει, με ποιον έχει μιλήσει. Με την κοπέλα που είχε μιλήσει με τελευταία ήταν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ήταν άσχετο, την πήρα εγώ τηλέφωνο, αλλά αυτήν της είχε πάρει αυτήν για χρόνια πολλά. Από όλες τις ημέρες μου δεν είχε μιλήσει καθόλου. Μια φίλη... για τα χρόνια φίλη, πολλά των γιορτών. Ναι, ναι. Την πήρα τηλέφωνο να την πω πώς και τι. Κανονικά λέει, την άκουσα, δεν μου είπε τίποτα. Δεν μπορώ να... Έχει αδειάσει το μυαλό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ. Λείπουν κάποια πράγματα από το σπίτι. Δεν έχω προσέξει να λείπει. Η ταυτότητά της είναι στο σπίτι, για παράδειγμα το πορτοφόλι της, κάποια πιστωτική κάρτα, τα πάντα. Δεν πήρε τίποτα μαζί. Ναι. Είχατε κάποια προβλήματα? Γι' αυτό πιστεύω ότι θα γυρίσει. Κοιτάξτε, όπως όλα τα ζευγάρια, με τα οικονομικά αυτά όλα, εντάξει, και τα γεγονότα τώρα καταλαβαίνετε το ένα το άλλο, είχαμε κάποια θέματα και τα μωρά, ας πούμε, τρία, είναι δίδυμα τα κοριτσάκια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε προβλήματα έτσι, αλλά προσπαθούσαμε και από τη μεριά μου και από τη μεριά της λίγο να τα δουλέψουμε, να τα συζητήσουμε, να τα κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω αν είχε πάρει τίποτα αποφάσεις αυτήν και δεν μου είπε. Την εξαφάνιση πότε τη δηλώσατε? Την εξαφάνιση τη δήλωσα το πρωί, γιατί... Της Κυριακής το πρωί. Ναι, ναι, το πρωί, ναι. Περίμενα όλη τη νύχτα για να έρθει, γιατί το είχε ξανακάνει και ξαναφύγει κάποια στιγμή. Μου είχε πει ότι θα πάει κάπου αλλού. Αυτό έχει γίνει βέβαια πριν από κάνα χρόνο. Μόλις πέρναγε η ώρα, εγώ με ζώναν τα φίδια, να σου το πω πολύ απλά. Πήρα τηλέφωνο, δεν... ήταν κλειστά και τα δύο τα τηλέφωνα, τα είχε μαζί της. Αλλά ήταν κλειστά, δεν είχε σήμα, δεν έβγαζε γραμμή. Ήταν το ραντεβού 11 και είχε πάει 12.30 και λογικά με το ραντεβού έπρεπε να είχε γυρίσει 12 η ώρα το πολύ, έπρεπε να ήταν σπίτι. Τελικά πήρα τη μητέρα της, μου είπε δεν έχουμε επικοινωνήσει, ανησύχησε και η γυναίκα εκεί, τι να κάνει. Τελικά μετά από καμιά ώρα, αν θυμάμαι καλά, είχα πάρει και την αστυνομία, μου είπε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα, με τα τηλέφωνα μου λέει ψάξει, τα τηλέφωνα δεν τα απαντούσε. Κάποια στιγμή που μου πήρε τηλέφωνο και το είδε, ας πούμε, τα μάνηξη είχε σήμα, ξέρω εγώ, μου είπε ότι έρχομαι. Και όταν ήρθε εδώ μου είπε ότι δεν ήταν εκεί, γιατί εγώ επικοινώνησα με το γραφείο του γυναικολόγου που είχε πει ότι θα πάει και δεν ήταν εκεί. Δηλαδή η κοπέλα που απάντησε μου λέει δεν έχω κανένα ραντεβού στο όνομά της. Εκεί μετά, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι εγώ πήρα αστυνομία, μήπως έγινε κανένα τροχαίο, γιατί πήγε στην Κοζάνη, εκεί είναι 37 χιλιόμετρα να μετακινηθεί. Πήρε το αυτοκίνητο το δικό μου και λέω μήπως έγινε κάποιο τροχαίο, νοσοκομεία τέτοια, μήπως κάτι έγινε. Για πόσες ώρες είχε εξαφανιστεί τότε? Τότε ήταν γύρω στις 2-3 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς δεν είχε σήμα, αυτό μου είπε, γιατί ήταν σε ένα γυμναστήριο τελικά. Δεν ήταν λογικό εγώ να θυμώσω μετά από όλο αυτό. Και να τη ζητήσω το λόγο, γιατί μου είπες ψέματα, δηλαδή. Εντάξει, ηρέμησα, ας πούμε, αλλά δεν κατάλαβα το λόγο, γιατί να μου πει ψέματα. Εργάζεται? Δεν εργάζεται, είναι με τα κτήματα εδώ. Βοηθάει εμένα πάρα πολύ, στα χώρα του καλοκαίρι, ας πούμε, που είναι, χρειάζομαι βοήθεια. Είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Και τελειώσει το ΤΕΙ στην Κοζάνη και βρήκε δουλειά στην Κοζάνη και έμεινε στην Κοζάνη. Το 1997 που ήρθε για να σπουδάσει, μέχρι το 2004 που γνωριστήκαμε εμείς, δούλευε εκεί. Ναι. Το 2000, μετά, όταν γνωριστήκατε, σταμάτησε. Μετά τη γέννα του πρώτου παιδιού, το 2008 το Δεκέμβριο, ας πούμε, πήρε την άδειά της αυτή που προβλέπει ο νόμος και μετά, ας πούμε, συναποφασίσαμε ότι για να μεγαλώσει το μωρό και αυτά. Πρέπει να σταματήσει αυτή τη δουλειά. Μετά συνέπεισε και η κρίση, ας πούμε, το 9 εκεί μέσα και πήρε την αποζημίωσή της, ας πούμε, και απολύθηκε κανονικά. Από το Σάββατο το βράδυ αυτό, δεν την είδε κανείς. Αυτό είναι το παράδοξο, είναι γιατί εγώ τηλεφώνησα μετά, αφού έψαξα το τηλέφωνο, δεν βρήκα κάτι. Τηλεφώνησα, ας πούμε, και όταν ξημέρωσε, τηλεφώνησα και όλες τις πιθανές φίλες της με τις ομάδες αυτές, μήπως κάποιος έχει δει, μήπως έχουν βγει, μήπως έχουν κανονίσει και δεν έχει γίνει κάτι, έχει πάει κάπου αλλού, κάτι. Τίποτα. Από τότε λες και τι να πω, τίποτα. Τίποτα εντελώς. Πού πάει το μυαλό σας? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να... Είστε ένας άνθρωπος το μυαλό που έχετε... Το κακό, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα.
Ελπίζω να είναι καλά, να έχει, τι να πω, να είναι ζωή και να είναι καλά, να έχει φύγει, δεν ξέρω, απλά να δώσει ένα σημείο, να πει ότι είναι καλά και αυτό. Σε ποιες περιοχές ψάχνετε? Όντως, σε όλο το χωριό έχουμε ψάξει, έχουμε, δεν έχει αφήσει, δεν έχει μείνει πιθανή για σπιθανή. Έχει αδειάσει όλος ο κόσμος μου εδώ. Δεν έχω, έχω χάσει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι να, δεν ξέρω τι θα απογίνει. Έχω να κοιμηθώ τόσες μέρες. Θέλω να γυρίσει για τα μωρά της, όχι για μένα. Αν έχω κάνει εγώ κάτι, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι να γυρίσει για τα μωρά της.